Και Θανάση, θα ξεκινήσω με εσένα, διότι γνωρίζουμε πως υπάρχει ένα προγραμματισμένο, πολύ σοβαρό τηλεφώνημα του Βλάντιμίρ Πούτιν με έναν ηγέτη και φυσικά το μυαλό όλων πηγαίνει μήπως αυτό το τηλεφώνημα είναι με τον Τραμπ. Τι γνωρίζουμε. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το θρίλερ με το μυστηριώδη συνομιλητή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Γνωρίζουμε καταρχά από το Αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg από το πρωί ότι Πούτιν και Τραμπ σύντομα θα συνομιλήσουν για το Ουκρανικό. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το Αμερικανικό Πρακτορείο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, αργότερα όταν ρωτήθηκε, είπε ότι ο πρόεδρο Πούτιν είναι ανοιχτό σε συνομιλίε για το Ουκρανικό, φυσικά και πρώτα απ' όλα με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Και την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με ξένο ηγέτη. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα αυτού του ηγέτη και η ώρα περνά, Α, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι η κατάλληλη ώρα για να υπάρξει ένα τηλεφώνημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς και λόγω της διαφοράς της ώρας. Δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες, αν όντως θα υπάρξει δηλαδή θα σπάσει η σιωπή των δύο, γιατί η σιωπή δεν είναι μόνο από την πλευρά του Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει σχολιάσει τι εξελίξει. Τα πλάνα που βλέπουμε δηλαδή είναι από παλαιότερε δηλώσει του. Δεν έχει σχολιάσει τίποτε σε ό,τι αφορά τις εξελίξει μετά yeah. την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να δώσει την έγκρισή του στο να χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου ελληνικού σε, βα... στο... σε βα... βαθύ στόχους στο... σε... Ναι, στη Ρωσία. Πέρα από την αλλαγή ε... του πυρηνικού δόγματος που έχει εκλειφθεί από κάποιους ως μια ενδεχόμενη απάντηση. Τώρα θα σε αυτό το πράσινο φως του Μπάιντεν. Φαίνεται πως έρχεται να προσθεθεί και το πράσινο φως για τη χρήση βρετανικών αντίστοιχων πυράβλων. Έχουμε κάποια αντίδραση από αυτού ή κάποια πληροφόρηση? Ε, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το βασικότερο που ανακοίνωσαν από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα είναι ότι οι εκτοξευτήρε που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κινητοί. Mm. Αυτοί τουλάχιστον που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση των πυράβλων ATAKAM, των Αμερικανικών. Αυτό ίσω είναι και μια δικαιολόγηση του ότι δεν είναι εύκολο να χτυπηθούν οι στόχοι αυτοί άμεσα. Mm -hmm. ε, το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να καλυφθούν από αέρο οι ευαίσθητε υποδομέ και κυρίω. Όλα αυτά τα είπε γιατί ρωτήθηκε για το θέμα της γέφυρας της Κρυμαίας ένα έργο συμβολικό που συνδέει την υπηρετική Ρωσία με την Κρυμαία και φοβούνται πολύ ότι μπορεί να χτυπηθεί. Την ίδια στιγμή ο Πεσκόφο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι είναι θέμα του Υπουργείου Άμυνας οι αποφάσεις Μάλιστα. για τα χτυπήματα στόχων. Κανείς δεν αμφιβάλλει στη Μόσχα ότι θα υπάρξει... Τέτοιο χτύπημα. Λέγεται ότι είναι η Μόσχα υποχρεωμένη και θα απαντήσει στην πρόκληση και στην κλιμάκωση, στέλνοντα ταυτόχρονα και το μήνυμα τη διαλλακτικότητα. Τα είπε και ο Σερβίδη ναι, Αποστολίδη. Όλοι τώρα προσπαθούν να εικάσουν ποια θα είναι η απάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.